Ήταν η στιγμή. Που αισθάνομαι για τη Μαρία, δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ. Ούτε κανείς άλλος. Ξύπνα, Τζερούκο. Είναι η ώρα να πάω στο σχολείο. Μαρκέλα! Συγγνώμη που ενόχλησα, βρε. Ρόδο είναι και γυρνάει. Προς τα πού θα γυρίσει όμως τελικά? Δεν ξέρω τι έκανες όταν ζούσες σε σκηνές, αλλά εδώ στον πολιτισμό ο ένας σεβόμαστε την ησυχία του άλλου. Μιλάς για χτες. Κάναμε θόρυβο. Δεν ξέρω τι κάνατε. Πάντως εμένα δεν με αφήσατε να κοιμηθώ. Αντιθέτως. Ξέρεις τι κάναμε, γι' αυτό και δεν μπόρεσες να κοιμηθείς. Αν φύγετε σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε τη συμφωνία άμεσα και η παραγωγή θα καθυστερήσει. Αλέξη! Μαρκέλα, πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορώ να φύγω μαζί σας. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Μαρκέλα! Μαρκέλα, σε παρακαλώ! Καλημέρα, Μαρκέλα. Αλέξη, όλα καλά? Περίφημα. Τζίνα, εγώ πρέπει σε λίγη ώρα να φύγω για τη Θεσσαλονίκη, οπότε ό,τι θες συνεννοήσουμε τον Αλέξη. Μαρκέλα, μας συγχωρείς για λίγο, Τζίνα. Mm-hmm. Μπορείς να με ακούσεις για μια στιγμή? Άλλη μια ενδιαφέρουσα μέρα στην Εκομόντα. Τι κάνεις, Τζίνα? Εγώ καλά είμαι. Εδώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται το τελευταίο καιρό. Βέβαια. Εσένα μόνο αυτό σε ενδιαφέρει, να μην χαλάσει η εικόνα σου. Η δική σου εικόνα χαλάει, αν συνεχίσει να φωνάζει σαν ιστερική. Α, ωραία! Και στείνει ολόκληρη πλεκτάνη με το μαράκι για να μείνει εδώ να λουνίζανε ενόχλητο με την καλή σου και μα βρίσκει από πάνω. Μπράβο, Αλέξ! Όχι, μπράβο! Σου βγάζω το καπέλο! Μπορείς να σταματήσει να παραλογίζεσαι. Καμία πλεκτάνη δεν έχω στήσει. Πρέπει να μείνω εδώ για να τα βρω με τη Microtextile ώστε να συνεχίσει η παραγωγή. Αχ, πού να φανταστώ ότι θέλουν να διαπραγματευτούν μόνο μαζί μου. Πολύ βολικά όλα αυτά, Αλέξη, δεν βρίσκεις? Αχ, βρε, αγάπη μου, σε... Μη με ξαναπείς, αγάπη σου! Τελείωσε, μ' ακούς! Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Ο γάμος ακυρώνεται. Α, μάλλον λάθος στιγμή επέλεξα για να έρθω. Μάλλον. Και τότε την κατάλληλη στιγμή την αρπάζεις και τη αλλάζεις τον αδόξαστο. Τι? Θέλω να πω, σκύβεις και τη φυλάς κάτω από το φεγγαρόφωτο. Υπό τους ήχους του μπουζουκιού όλα αυτά, να φανταστώ, έτσι? Α, όλα και όλα. Στο γάμο σας, πρώτο το μπουζούκι εγώ. Ξηγημένα πράγματα. Μπαμπά, προτρέχεις, μωρέ μπαμπά. Αυτή περνάω δίπλα της και δεν με βλέπει. Γκαβή είναι. Όχι, μπαμπά, δεν είναι γκαβή. Αφού να φανταστείς, προχθές είχε χαλάσει το αυτοκίνητό της. Και εγώ προσφέρθηκα στον δρόμο να τη βοηθήσω. Και έκανε πως δεν με γνώριζε. Ενώ έχουμε γνωριστεί σε μια επίδειξη σε Κομόντα. Γι' αυτό σου λέω, μην ονειρεύεσαι γάμος και πανηγύρια. Εγώ? Εσύ πρέπει να ονειρεύεσαι. Να βάζεις μεγάλους στόχους για να φτάσεις ψηλά. Ψηλά είναι η εκκλησιά? Κορόιδευες. Αλλά εγώ, αν δεν είχα ονειρευτεί να κάνω καριέρα μπουζουκί στο Αμέρικα, δεν θα είχα πετύχει τίποτα. Θα ήμουν ακόμα εδώ στην Ψωροκόστενα να παίζω μπουζούκι σε κοιλάδικα. Θα είχες μείνει όμως κοντά μας. Ναι, αλλά δεν λέγαμε για μένα. Για σένα λέγαμε. Μπαμπά, πώς θα την κάνω να με ερωτευτεί? Τη γυναίκα πρέπει να την εντυπωσιάζεις. Όχι καβούρια στην τσέπη. Μεγάλα εστιατόρια. Δώρα, ανθοδέσμες. Τώρα που πάνε καλά οι δουλειές, μπαμπά, μπορεί και να μπορέσω να την εντυπωσιάσω. Τη γυναίκα πρέπει να την κυκλοφορείς. Βαριέται εύκολα, μιζεριάζει. Συμβουλές πώς θα ρίξει τις γκόμενες του, λες? Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Έλα τώρα, έλα. Όχι εγώ. Ναι, ναι, θα σου δίνει και συμβουλές πώς να δεις. Ξεχνάς τις γκόμενες και να τις παρατάς. Σ' αυτά είναι ξεφτέρει ο Νικήτας. Πάμε μέσα, Αγγελική. Ας τους αφήσουμε να τα πούνε οι δυο τους. Μη συγχυστώ άλλο σήμερα. Αργυρό, με παρεξήγησες. Ναι, ναι. Πάμε μέσα, Αγγελική. Αν κάτι συχαίνομαι, είναι αυτές οι αντρικές κουβέντες. Λοιπόν, τα νέα σου, Τζίνα? Τι νέα, τρέχω για την επίδειξη. Καλύτερα να μην ενοχλήσω τον Αλέξη τώρα. Θα έλεγα πως ναι. Πάω κατευθείαν στο ατελιέ του Κρίστο. Τα λέμε. Τι κάνεις, Μάρθα? Τι κοιτάς αχάνος? Δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις? Όχι. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να μιλήσουμε. Δεν κατάλαβα. Τι φάκι είναι αυτό, θα μας δίνεις κιόλας? Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και καμία ίντρικα.
Όταν άκουσα τη Μαρένα λέει ότι οι προμηθευτές θέλουν να μιλήσουν αποκλειστικά μαζί μου, και εγώ ξαφνιάστηκα. Με τι ακριβώς? Με το πόσο καλή ηθοποιός είναι η σιγανοπαπαδιά ή με το πόσο καλά τη δασκάλεψες για να λέει τα παραμύθια σου? Μη μιλάς έτσι για τη Μαρία. Α, πάλι στηθήξαμε. Γίνεσαι άδικη, το καταλαβαίνεις. Προσβάλλεις και εμένα και εκείνη. Άσε το μελέτη. Εσύ άσε τις μπούρδες. Τις μπούρδες. Να αφήσω εγώ τις μπούρδες. Για μένα. Γιατί τι θα κάνεις δηλαδή? Τον ακύρωσες το γάμο. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Λοιπόν, είμαστε σύμφωνοι. Θα έρθω μαζί σου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, πες μας τώρα ότι μας κάνεις και χάρη. Αλλά όποιο πρόβλημα υπάρξει με την κολεξιόν, όποια καθυστέρηση, θα οφείλεται σε σένα, Μαρκέλα. Αν αυτό σε ικανοποιεί, εγώ τι να σου πω. Νύπτω τα σχήρας μου. Πού σου, Κρίστο μου? Κάθε κολεξιόν και καλύτερα. Τι λεπτομέρεια. Σε ευχαριστώ, Χρυσό, με κολακεύεις. Καθόλου, την αλήθεια λέω. Το ξέρω. Αυτό είναι το νηφικό για την επίδειξη. Ναι, αλλά για ποια επίδειξη, ε? Ποια? Για τη γαμήλια επίδειξη του Αλέξη και της Μαρκέλας. Του Αλέξη και της Μαρκέλας. Δεν το κρατάς καλύτερα για την επίδειξη. Wow, κακία. Λέγε, τι ξέρεις, λέγε. Καλέ, τίποτα, έτσι το είπα, μην μου δίνει σημασία, μια βλακία είπα. Θεϊκό κόψιμο, Λουκία, θα γίνει σούπερ. Ευχαριστώ και στα δικά σου. Προηγούνται άλλοι. Εύχομαι. Είσαι τρελός. Δεν είναι δυνατόν να πας στη Θεσσαλονίκη, τι θα γίνει με την παραγωγή? Τίποτα, θα καθυστερήσει. Είσαι τρελός. Θα καταστραφούμε. Μα το ξέρω. Τη Μαρκέλα όμως δεν φαίνεται την πειράζει. Προτιμάει αυτό παρά να μείνω εδώ. Τη έχει μπει στο μυαλό ότι όλο αυτό είναι ένα σχέδιο για να μείνω και να γκομενίζω ανενόχλητος. Με τη Μαρία. Ποια Μαρία? Δεν υποπτεύεται τη Μαρία. Ούτε κι εγώ δεν ξέρω ποια υποπτεύεται. Αν έχει καμία. Αυτά είναι και εσάς. Μου τα έδωσε ο Τζέρι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Έχουμε κάποιο νέο από τη Microtextile. Περιμένεις κάτι? Τα δειγματολόγια. Θα τα έστελναν σήμερα το πρωί. Μαρία, έχει το νου σου. Αν τυχόν έρθει το πακέτο, στείλ τα μέσα στον Κρίστο. Ναι, Αλέξη. Θέλω να πω ναι κηρύγματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Θέλω να μιλήσω και λίγο στη Μαρκέλα. Δεν γίνεται για ένα καπρίτσιο της να ανατιναχτεί ολόκληρη κολεξιόν. Γεια σου, Μαρία. Καλή τύχη. Θα τη χρειαστείς. Τι έγινε με τη Μαρκέλα? Άσε, Μαράκι, βλέπει παντού συνωμοσίες. Υποψιάζεται για μας? Όχι, μην ανησυχείς. Αχ, τι θα κάνεις? Τι να κάνω, αναγκάστηκα να της πω ότι θα πάω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Και με την παραγωγή, τι θα γίνει με την παραγωγή? Δεν ξέρω, Μαρία, τώρα πάει ο Δημήτρης να τη βρει. Μήπως καταφέρει να τη λογικέψει. Αν και όπως τα βλέπω, πολύ αμφιβάλλω. Μην ανησυχείς, Αλέξη, όλα θα διορθωθούν. Αλέξη, μήπως θες να σου φέρω κάτι? Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Όχι, Μαράκι, σε ευχαριστώ πολύ. Αν δεν σου ήταν κόπος, θα μπορούσα να μου φέρεις ένα καπουτσινό. Καθόλου κόπος. Δεν θα αργήσω. Είναι ένας άγγελος. Χαμός σας λέω, αφού η Μαρκέλα φώναζε ότι ο γάμος ακυρώνεται. Πού από την καημένη τη Μαρκέλα? Την καημένη τη Μαρκέλα, αφού αυτή τον ακύρωσε. Μαράκι! Κορίτσια, βιάζομαι. Πού πας καλέ και βιάζεσαι? Πάω να πάρω ένα καφέ για τον κύριο Μαντά. Έλα βρε Μαράκι, κάνε μια στάση να μας πεις τι έγινε. Καλέ. Σαν πολύ κοντά δεν είστε εσείς? Τα φτιάξατε? Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι. Αλλά βιάζομαι, σας είπα, ε. Έλα βρε Μαράκι, μην φεύγεις. Έλα, πες μας λίγο, έστω μία τζούρα. Τζούρα? Μια κουβεντούλα, κοριτσάκι μου, έλα, πες. Α, κουβεντούλα. Αφού βιάζομαι, σας είπα. Βιάζεται. Σιγά, θα τα σπάσεις έτσι όπως τα κάνεις. Τι έγινε, ρε Γιαννάκη, θα μας μάθεις και τη δουλειά μας? Ήρθε το ξεφτέρι να διώξει το λευτέρι. Λευτεράκο, νευράκια έχουμε. Σαν τρελός κάνεις από το πρωί. Έτσι θα υποδεχτείς την πρώτη της μέρα στη δουλειά της ξαδέρφου σου. Θα την τρομάξει, ρε την κοπέλα. Δεν τρομάζει, ρε αυτή, δεν τρομάζει όλη. Εκτός αν πετάξει καμιά ρητιδούλα. Δεν την πας με τίποτα. Μα το κατάλαβες. Δεν θέλει και αριθμό μάτι. Και να σου πω και το εξής. Συγγνώμη, θα μπορούσα να παραγγείλω ένα καφέ. Μαρία, δεν βλέπεις ότι μιλάμε, κάνε λίγο πιο εκεί. Ναι, αλλά βιάζομαι, Ελευθερή. Δεν την πας, γιατί την κάθισες να δουλέψει εδώ? Εγώ. Η θεία μου την έστειλε πακέτο. Η μάνα της να κάνει το κορίτσι, λέει, μια καινούργια αρχή στην Αθήνα. Με την πρώτη πατάτα που θα κάνει την έχω κάνει πακέτο και την έχω στείλει πίσω στο χωριό της. Μάλιστα. Δεν την πας με τίποτα πάντως. Ναι, λοιπόν, θα μπορούσα να παραγγείλω τώρα ένα καφέ. Μαρία, κάτσε λίγο ρε πουλάκι μου, μιλά. Όπα. Τι? Νάτε.
Ποια? Ξάδελφε! Αχ, βρε ξάδελφε! Κοίτα που σμίξαμε πάλι! Κάτσε, βρε Μαρκέλα μου, κάτσε να σου εξηγήσω λίγο. Ένα λεπτό σου ζητάω, βρε παιδί μου. Ουάου, θέαμα! Τι καλά! Και έπειτα σήμερα. Ένα λεπτό σου ζητάω, δεν μπορείς. Για να μου πεις τι, ότι σε δασκάλεψε και εσένα ο Αλέξης. Μαρκέλα, τον πιέζεις πάρα πολύ. Τι κάνω? Αυτός για χάρη σου είναι ικανός να παρατήσει την κολεξιόν έτσι. Ενώ στη Θεσσαλονίκη εμείς θα τα καταφέρναμε μια χαρά. Τι φοβάσαι, εμείς αποπλανήσω? Να σου πω κάτι, βαρέθηκα. Μπορείς να του πεις του φίλου σου να μην ανησυχεί. Δεν τον πάρω πουθενά χωρίς τη θέλησή του. Μπορεί να κάτσει εδώ και να ευχαριστηθεί ό,τι θέλει να ευχαριστηθεί τέλος πάντων. Ευχαριστημένος. Γιατί δεν ηρεμείς λίγο, ε? Άμα δεν πιστεύεις, πάρε τηλέφωνο στους προμηθευτές και ρώτα. Δεν θέλουν να κλείσουν τη συμφωνία χωρίς τον Αλέξη. Να τηλεφωνήσω εγώ. Χρήστο, μπορείς να κοιτάζεις τη δουλειά σου, παρακαλώ πολύ. Καλά, εγώ φταίω που θέλω να βοηθήσω. Γυρνάω στο κονάκι μου. Το καλό που σας θέλω όμως, να τα βρείτε μεταξύ σας, γιατί το νηφικό είναι σχεδόν έτοιμο και είναι θαύμα. Ποιος θα το φορέσει, εγώ! Μόνο και μόνο για να αποφύγουμε αυτό το θέαμα, σε παρακαλώ πολύ παντρέψου τον. Μαρκέλα, πες μου, τι συμβαίνει? Γιατί τόση ένταση πάλι? Τι κάνετε εδώ όλοι? Είδες τη Μαρία? Δεν μου έχει φέρει τον καφέ ακόμα. Λες να πάθει κάτι? Τι να πάθε, ρε Αλέξη? Τι έχεις πάθει πια με τη Μαρία? Συνέχεια τρέχεις από πίσω της, λες και θα σου την κλέψουνε. Παιδιά, κατοστάρι πρέπει να τρέξει κολεξιόν. Sorry, δεν μου αρέσει να επεμβαίνω, αλλά δεν είναι ώρα για καυγάδες. Αλέξη, τι έγινε με τη συμφωνία για τα υφάσματα? Δεν έχω κλείσει ακόμα, και αλλά... Και πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή? Κοίτα, δεν εξαρτάται από μένα αυτή τη στιγμή. Αχ, Αλέξη, δεν θα αντέξω όλο ένα φιάσκο. Παίζεται το όνομά μου. Κανονίζω τα πάντα σύμφωνα με μια δεδομένη ημερομηνία. Εντάξει, Τζίνα, μην ανησυχείς. Σήμερα κιόλας θα κλειστεί η συμφωνία για τα υφάσματα και θα προχωρήσουμε αμέσως στην παραγωγή. Α, δηλαδή θα. Δηλαδή δεν περιμένουν να έρθεις μαζί μου, Αλέξη. Μπορείς να ενημερώσεις τη Microtextile ότι θα παρευρεθείς ο ίδιος στο ραντεβού σου. Είσαι μια κούκλα. Και τι κούκλα? Μυαλωμένη, μην το ξεχνάμε αυτό. Τακτοποιήθηκαν όλα, λοιπόν. Έτσι γίνεται πάντα. Όλα τακτοποιούνται. Μόνο το θέμα με τον καφέ του Αλέξη δεν έχει λυθεί ακόμα. Θαρώ, δεν μου πέτυχε η κρέμα. Δεν πειράζει, πρώτη σου φορά είναι. Λευτέρη, μπορώ να σου πω μια στιγμή? Ναι, Γιάννη, έλα λίγο μέσα να τη δείξει τα κόλπα για να... Ναι, Γιάννη, πήγαινε, Γιάννη. Λοιπόν, Όλγα, έλα να σου μάθω τον αποχυμωτή. Σπουδαίο όργανο. Τι έγινε, ρε μαράκι? Δεν μου λες, Λευτέρη, με τον καφέ του κυρίου Μαντάβητος να κάνεις τα πειραματά σου. Αφού σου είπα, Λευτέρη, βιάζομαι, φτιάξ' τον εσύ, σε παρακαλώ. Εντάξει, ρε μαράκι, εγώ θα τον φτιάξω, αλλά απλά ήθελα να τη βάλω στα βαθιά. Τον καφέ του κυρίου Μαντά τώρα! Εντάξει, ρε μαράκι, τον καφέ του κυρίου Μαντά. Εντάξει. Θα το φτιάξω εγώ. Τι κάνεις, μωρέ, τι κάνεις εδώ μέσα? Τι έγινε, ρε παιδιά? Το καπάκι! Πάντα βάζουμε το καπάκι! Τώρα, ρε, τι στο δίνεις το καπάκι εσύ? Να σου πω, θα μου καταστρέψει το μαγαζί! Όχι, όχι! Εγώ να σου πω! Αμάν πια! Ακόμα δεν έφτασα και με έχεις αρπάξει από τη μούρη! Δεν μπορώ να τα μάθω όλα με την πρώτη! Θέλω τον χρόνο μου! Α, ναι, κανένας δεν θα προκόψει έτσι ποτέ εδώ μέσα! Λευτέρη, αν συνεχίσεις έτσι, θα πάρω τη μάνα μου! Που θα μηνύσει τη μάνα σου! Λευτέρη! Μπορείς να φτιάξεις αυτό το καφέ και τσακώνεστε μετά, ναι! Πάλι καλά που ήταν η Τζίνα. Σε αυτή οφείλουμε τη μεταστροφή της Μαρκέλας. Δεν ξέρω τι θα ακούσω όταν γυρίσει από Θεσσαλονίκη. Ξέρεις ότι αν της μπει κάτι στο μυαλό, δεν της βγαίνει με τίποτα. Το θέμα είναι ότι και αυτός ο σκόπελος προσπεράστηκε. Πάμε γυάλα τώρα. Α, και μια που είπα γυάλα. Την καρτούλα της Μαρίας την έγραψες? Προσπάθησα, αλλά δεν μου βγαίνε. Μάπα ο ποιητής. Καθόλου. Θα τη γράψω τώρα με την ησυχία μου. Οκ, okay, πάντως να ξέρεις ότι ο καλός σου φίλος σε έχει προστατέψει πάλι. Που σημαίνει. Καλέ φίλε. Που σημαίνει ότι έχω αφήσει στο γραφείο μου ένα κουτί με διάφορα μικροπράγματα για να μην της λείψει τίποτα της ωραίας κοιμωμένης. Έτσι τώρα, ξέρεις, να έχεις να πορεύεσαι. Σιγά μου, ρε, πόσο θα λείψετε πια? Ξέρω εγώ. Μπορεί και να καθυστερήσουμε. Μη μου μείνεις χωρίς καύσιμα, γιατί αν περιμένω από σένα, καήκαμε. Μία κάρτα δεν μπορείς να γράψεις. Θα εξασκηθώ, μην ανησυχείς. Καλά, για πάν ενδεχόμενο, σου έχω αφήσει ένα φάκελο με οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Σκάσε και δώσε προσοχή. Λοιπόν. Σου έχω γράψει διάφορα τσιτάτα για κάθε περίπτωση. Τι να τις γράψεις άμα τσακωθείτε. Τι να τις γράψεις μετά από μια βραδιά αχαλήνο του σεξ. Ή μετά από μια ρομαντική βραδιά. Γενικότερα σου έχω αφήσει διάφορες τσαχπίνικες καρτούλες και διάφορα μικροδωράκια. Είδες, βρε, πώς σε προσέχω. Άσε με, ρε Δημήτρη. Μήπως να άρχισα να τις παίρνω πιο σοβαρά δώρα.
τίποτα της προκοπής, αντί για όλα αυτά τα ψιλολόγια. Όπως διαμάντια. Δεν είπα αυτό. Κοίταξε να δεις. Επειδή τα αισθήματά σου έχουν αρχίσει να ολισθαίνουν προς επικίνδυνα μονοπάτια, άσε να το χειριστώ καλύτερα εγώ. Μη χάσουμε τον έλεγχο. Τέλος πάντων, έχουμε τίποτα άλλο. Έχω να γράψω και μια καρτούλα. Τίποτα άλλο. Πάω να ρίξω μια τελευταία ματιά στο πακέτο σου. Να βάλω και καμιά καρτούλα ακόμα, ξέρεις τώρα. Και μετά έφυγα. Κάτσε από τώρα. Έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν μπορώ. Βαριέμαι εδώ πέρα, τι να κάνω. Θα πάω να τσιμπήσω κάτι στο αεροδρόμιο. Ξέρεις πόσο μου αρέσουν τα αεροδρόμια. Τουρίστριες, αεροσυνοδοί. Νόμιζα ότι σοβαρεύτηκες. Κι εγώ. Αντιός! Στο καλό και να προσέχεις. Α, να σου πω. Θα είμαι άγρυπνος φρουρός της Μαρκέλας. Έτσι να κάνει να ξενοκοιτάξει, έχω ειδοποιήσει. Η Μαρκέλα να ξενοκοιτάξει. Γέλα, αγόρι μου, γέλα. Όλοι οι κερατάδες το ίδιο λάθος κάνουνε. Θεωρούνε τις γυναίκες τους δεδομένες. Μην ξεχνάς, ό,τι τις κάνεις εσύ, μπορεί να σου το κάνει και εκείνη. Η Μαρκέλα. Άσε μας, ρε Δημήτρη. Ενοχλώ? Όχι. Απλά πνίγομαι γιατί σε καμιά ώρα φεύγω. Θες να πάμε μαζί να τσιμπήσουμε κάτι? Νομίζω ότι πρέπει να χαλαρώσεις. Αν φύγεις έτσι με τέτοια ένταση, θα φορτίσεις το ταξίδι σου με αρνητική ενέργεια. Δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι λογικά θα φάμε τον Αλέξη? Με τον Αλέξη? Λογικά. Όχι, δεν θα έρθει μαζί μου στο ταξίδι. Μη ρωτάς. Οπότε? Οπότε σκέφτομαι να φάω με κάποιον άλλον. Μαρία, θέλω να ξέρεις ότι... Ποτέ δεν περίμενα πως θα αμόρφαινες τόσο τη ζωή μου. Με κάνεις να γελάω, να ξεχνιέμαι, να αναρωτιέμαι αν επιλογές στη ζωή μου με κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο. Να πάρει. Ή αν είναι επιλογές στρατηγικής μια ζωής έξω από εμένα. Με κάνεις να κοιτάζω κατάματα τον εαυτό μου. Και αυτό είναι οδυνηρό. Γιατί βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Οδυνηρό. Αλλά πολύτιμο, γιατί... Μαρία, τι... Πόση ώρα στέκεις εκεί? Όχι πολύ. Αλλά ήσουν τόσο απορροφημένος όπως έγραφες που δεν μου έκανε καρδιά να σε διακόψω. Σε ευχαριστώ πολύ για τον καφέ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά είχε έρθει μια καινούργια κοπέλα, η ξαδέρφη του Λευτέρα και... αλλά τέλος πάντων, τι σε ενδιαφέρουν εσένα αυτά τώρα? Μαρία, τελικά θα μείνω εδώ. Θα πάω ίδιο στη Microtextile. Ειδοποίησε τους, σε παρακαλώ πολύ. Σε λίγο, δεν είναι? Φεύγω τώρα αμέσως. Και βέβαια, Αλέξη, χαίρομαι πάρα πολύ που τακτοποιήθηκε το θέμα, γιατί αισθάνθηκα πολύ άσχημα που είμαι Αρκέλ. Δεν έχεις λόγο να αισθάνεσαι άσχημα. Δεν έκανες τίποτα. Πάω να τους πάρω τηλέφωνο. Αλέξη, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θες. Τι ήταν αυτό που έγραφες όταν μπήκα? Φαινόσουν πολύ απορροφημένος και... Η αλήθεια είναι ότι έγραφα μια καρτούλα για σένα. Αλλά ήθελα τόσο πολλά να σου πω που δεν έφταναν. Και συνέχισε ένα χαρτί. Χάλασα και τη χαρτούλα, αλλά δεν μπορώ να σου το δώσω έτσι τώρα. Όχι, μη σε παρακαλώ, μην το πετάς. Ένα χαρτί είναι, ένα όχι, παλιό δεν χαρτί. Είναι, δεν σε παρακαλώ, δεν έχω τελειώσει ακόμα, σε παρακαλώ. Από εδώ και στο εξής θα περιοριστώ στις καρτούλες. Σε παρακαλώ. Εγώ σε προειδοποίησα. Μαρία, θέλω να ξέρεις ότι ποτέ δεν περίμενα πως θα αμόρφαινες τόσο τη ζωή μου. Με κάνεις να γελάω, να ξεχνιέμαι, να αναρωτιέμαι αν επιλογές στη ζωή μου με κάνουν πραγματικά ευτυχισμένο. Ή αν είναι επιλογές στρατηγικής μια ζωής έξω από εμένα. Με κάνεις να κοιτάζω κατάματα τον εαυτό μου και αυτό είναι οδυνηρό. Γιατί βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Οδυνηρό. Αλλά πολύτιμο, γιατί...
Χάλια. Σου είπα να μην. Είναι ό,τι πιο όμορφο μου έχεις γράψει ποτέ. Σιγά τώρα, δεν. Όχι, αλήθεια λέω. Είναι. Τίποτα δεν είναι. Σταμάτα. Λοιπόν, εγώ πάω στη Microtextile. Ειδοποίησε τους, παρακαλώ πολύ. Ναι, εντάξει. Α, και μην ξεχάσεις να έχεις το νου σου τα θυματολόγια. Θα είναι στο όνομά μου. Μόλις έρθει ο φάκελος, πήγαινε έτσι στον Κρίστο. Εντάξει, Αλέξη, μην ανησυχείς. Εσένα εδώ δεν ανησυχώ για τίποτα. Φεύγεις, Αλέξη. Πρέπει να σου δώσω αναφορά του τι κάνω, Λίλιαν. Όχι βέβαια. Να σου πω λίγο. Αγάπη μου, χαίρομαι που λογικεύτηκες. Δεν θέλω να βασανίζεις το μυαλό σου με ανόητες υποψίες. Φεύγεις. Ναι, έχω ραντεβού με τη Microtextile. Θα πας μόνη στο αεροδρόμιο ή θα σου πάει ο Δημήτρης? Μάλλον θα κινηθώ ανεξάρτητα. Έχω να κάνω κάτι ακόμα. Πάρε μου μόλις φτάσεις στο ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο? Τι για ποιο λόγο, Μαρκέλα, για να μιλήσουμε. Πέταξε ξανά την απειλή ότι ακυρώνεις το γάμο. Αν τα γυρίσω είναι όλα καλά, δεν θα χρειαστεί τίποτα να ακυρώσω. Όλα καλά θα είναι, Μαρκέλα. Ωραία λοιπόν. Μη σε καθυστερώ από το ραντεβού σου. Καλό σου ταξίδι. Κάνουμε ανταλλαγή. Αυτό το ξεκοκάλισα. Πολύ δουλειά έχει πέσει, βλέπω. Καλώς τη Μαρία. Πας για φαγητό? Ναι. Άντε βρε μαράκι μου, μία ώρα σε περιμένουμε. Ένα λεπτό να ειδοποιήσω και τις άλλες. Είπαμε να πάμε σε ένα καινούριο που είχε ανοίξει, δυο στενά πιο κάτω, έτσι για αλλαγή. Η Μαρία δεν μπορεί να έρθει μαζί σας. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μπορεί? Γιατί θα φάει μαζί μου. Μη μου το ανοιχθείς, Μαρία. Ήθελα να τα πούμε λίγο οι δυο μας. Θέλει όλο αγκαλίτσες, του έλειψε η μανούλα του τόσες μέρες. Είναι φυσικό, Μαριάνθη μου. Ναι, βέβαια. Θέλει να μου μιλήσει η μαμά της Μαριάνθης. Ναι, τι κάνετε, κυρία Νατάσα μου? Όχι, όχι, δεν κάναμε τίποτα. Ναι, βέβαια, θα του το πω. Και φυσικά θα θέλει. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου φιλήσετε το μπουμπουκάκι. Τι έγινε, τι σου είπε, όλα καλά? Μήπως χρειάζονται babysitter? Όχι ακόμα. Θέλει η μαμά της Μαριάνθης να μας καλέσει σε τραπέζι μια μέρα. Βέβαια, η μικρή πρέπει να βλέπει τους μέλλοντες νονούς της. Δεν πρέπει να χάσουμε επαφή. Μετά δεν θα θέλει να μπει στην κολυμπήθρα. Βέβαια, γιατί αν μας ξέρει θα μπει τρέχοντας. Σου έλειψε. Γιατί, εσένα δεν σου έχει λείψει? Και εμένα μου έλειψε. Έχουμε βέβαια το μωράκι μας. Μπορεί να μην είναι πια μωρό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα, το μωράκι είναι κοτσά γυναικάρα. Τι. Λοιπόν, τι έγινε, Μαρία, γιατί δεν μου απαντάς? Έχεις κάποια αντίρρηση να βγεις μαζί μου? Όχι, όχι βέβαια. Αλλά είχα πει με τα κορίτσια. Τα κορίτσια είμαι σίγουρη ότι θα καταλάβουν. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Το ξέρα. Πάμε, Μαρία. Έχω μόνο μια ώρα περίπου. Μετά πρέπει να φύγω για το αεροδρόμιο. Εντάξει, πάμε. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Α, συγγνώμη, μια στιγμή. Τι είναι, Λίλιαν? Μπορώ να σου πω μια στιγμή? Τριανταφυλάκι. Ό,τι πρέπει για την περίπτωση. Για...
Παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί τελείως. Δεν σε καταλαβαίνω, Λίλιαν. Πώς σου ήρθε, ρε παιδί μου, να καλέσεις τη... Σιγανού παπαδιά να φάτε μαζί. Γιατί δεν βρίσκω πιο διασκεδαστικό τρόπο να περάσω την ώρα μου μέχρι να φύγω για τη Θεσσαλονίκη. Α, άρα ο Αλέξης δεν φεύγει μαζί σου. Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά. Καλά. Πες μου τώρα για τη Μαρία. Όχι, θα σε αφήσω με την περιέργεια. Πάμε, Μαρία. Ναι, ναι, πάμε. Έλα ρε εσύ, αγόρι μου, σήκωσε το. Δεν βαριέσαι. Όλα, τα έχω κανονίσει. Δεν μπορεί, θα το θυμάται. Εδώ του είπα θα είναι. Και μάλιστα, σήμερα προσθέσαμε κάτι πιάτα, τα οποία φυσάνε. Γκουρμέ κουζίνα, αγαπητοί ξαδέρφοι, εξελισσόμαστε. Λοιπόν, τα έχω βάλει εδώ μαστερίσκο για να μην μπερδεύεσαι. Και δηλαδή, έρχεται καλός κόσμος, σε πάει. Βέβαια, αρέσει. Γιατί σε βάλα να αλλάξεις και να γίνεις άνθρωπος. Και καλός, και κακός, και λίγο από το ενδιάμεσο. Αλλά εμείς φερόμαστε σε όλους το ίδιο. Και είμαστε απέναντι από την Εκομόντα. Αχ, πόσο θα ήθελε ένα συνολάκι από τσά. Την ξέρεις και την Εκομόντα, ε. Γιατί να μην την ξέρω. Είναι ο καλύτερος οικοσμόδος της χώρας. Άλλωστε, έκαμα και την έρευνά μου. Α, μάλιστα. Πάντα τέτοιες έρευνες έκανες. Εγώ το έλεγα δηλαδή, πάντα. Εσύ θα φτάσεις πολύ ψηλά. Δεν μου λες, Λευτέρη, με παίζεις. Εσύ έγραψες τελευταία κανένα σιτάξι ή περιμένεις να αναγνωριστείς μετά θάνατον. Εγώ, ξαδέρφη, δεν το κάνω για τη δόξα, το κάνω για προσωπική έκφραση. Κι εγώ μαζί σου είμαι. Κοίτα να δεις, δεν θέλω να τσακωνόμαστε. Εγώ ήρθα εδώ με τις καλύτερες προθέσεις. Και με αυτές θα φύγεις. Τι είπες? Τι έλεγες εσύ? Να σου πω, ήθελα μια ενημέρωση για τους πελάτες. Α, θα τους φακελώσεις. Να μην ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Να έρθει κάποιο μεγάλο στέλεχος για παράδειγμα και εγώ να το αγνώ. Και για ποια με πέρασε σε μένα? Για καμιά κουζουλή γκαρσόνα? Ω, προς Θεού, εσύ. Α, ενημέρωση θέλεις, ε. Αρχίζουμε τώρα αμέσως. Τις βλέπεις αυτές τις δύο που μόλις μπήκανε μέσα, έτσι? Τη μια γυναίκα, ναι. Τη θωρώ. Η άλλη που περπατά σημά της και ήταν και πριν εδώ. Τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Ζαβό είναι. Σε πληροφορώ, ξαδέρφη, ότι αυτό το ζαβό, η άλλη, είναι οικονομική διευθύντρια της Εκομόντα. Έλα, πάω πάσο. Θαυμάζω τα μεγάλα μυαλά, τις εκκεντρικές μεγαλοφίες. Δεν κοιτάς καλά έτσι. Έχω δει σχετικά ντοκιμαντέρ. Και η άλλη, η Κλασάτη. Ναι, η Κλασάτη σε μάνανε σαν. Λοιπόν, προσοχή. Μαρκέλα Στεφανέλη. Μέλουσα σύζυγος του Αλέξη Μαντά, προέδρου της Εκομόντα. Διοικητικός τέλεχος και μέτοχος. Ωραία γυναίκα. Σικάτη. Δεν μου λες να αναλάβω εγώ αυτό το τραπέζι? Να το αναλάβεις, ξαδέρφη, αλλά προσοχή να μείνουν ικανοποιημένες οι πελάτησες. Μα σε παρακαλώ, είχε μου λίγη εμπιστοσύνη. Πάντως, είναι συγκινητικό. Τι πράγμα? Οι ασυνήθιστες φιλίες. Η ωραία και η αδικημένη από τη φύση. Τι συγκινητικό που είναι φίλες αυτές οι δυο. Μαρία, τα ξέρω όλα. Όλα. Ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή που πάτησες το πόδι σου στην Εκομόντα, ήθελες να μου κλέψεις τον άντρα. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, αλήθεια σας λέω. Όχι από την πρώτη στιγμή. Όχι. Μαρία, τι έπαθες? Τι φωνάζεις? Ποια πρώτη στιγμή? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Συγγνώμη. Δεν είναι. Απλά σκεφτόμουν κάτι. Σκεφτόμουν φωναχτά. Σε ρωτάω αν σ' αρέσει που καθίσαμε εδώ και εσύ φωνάς σαν ιστερική. Τι έχεις πάθει τελευταία? Τι εννοείται? Με κοιτάς σαν να σε τρομάζω, σε ρωτάω δεν απαντάς και κάθε τόσο φωνάς σαν ιστερική. Ξέρετε, είναι τα νεύρα μου, είναι τώρα τελευταία έτσι λίγο τεντωμένα. Η πίεση της δουλειάς βλέπετε. Αυτό φταίει η Μαρία. Η πίεση της δουλειάς ή άλλη πίεση. Δεν σας καταλαβαίνω. Λέω, μήπως ο Αλέξης σε πιέζει να κάνεις πράγματα που είναι κόντρα στην ηθική και στις αρχές σου? Ποιος, ο Αλέ... Τι εννοείτε, δεν σας καταλαβαίνω. Μαρία, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά.